Λοιπόν, καταρχήν, καλώς βρεθήκαμε. Ξεκινάω με μία δήλωση λέγοντας ότι η κακοδαιμονία που ταλαιπωρούσε το θέμα της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού της Στυλίδας αποτελεί πλέον παρελθόν. Πάμε μπρος όπως υποσχεθήκαμε με την συμφερότερη οικονομικά για τους δημότες λύση και με απόλυτη βεβαιότητα οριστικής λειτουργίας. Μιλάμε για την αποχέτευση και την αποχέτευση της Στυλίδας και της Αγίας Μαρίνας για σήμερα, όπου όλα αυτά τα λύματα, αυτά τα αστικά λύματα θα έρχονται στο βιολογικό καθαρισμό της Λαμίας. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους, ειδικά κάποιους ανθρώπους. Ξεκινάω από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου, όπου βεβαίως ευχαριστούμε και την διοίκηση του Υπουργείου, την προγενέστερη και τη σημερινή. Αλλά θέλω να πω για τον Ειδικό Γραμματέα, τον κύριο Ανδρεαδάκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να πω για τον Σταμάτη Βασίλη, δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο, όπως και τον Παπα Βασιλόπουλο το Λευτέρη, την Πολίνα Τιμπούλου και την κυρία Γερογιαννάκη Σοφία. Όταν λοιπόν ο κύριος Ανδρεαδάκης μου είπε, Δήμαρχε, για να μπορέσεις να έχεις αποχέτευση και βιολογικό καθαρισμό έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα και για να μπορεί να πληρωθεί αυτό, γιατί θα έπρεπε να βάλουμε κάπου 1,5 εκατομμύριο από το Δήμο. Για να μπορεί λοιπόν αυτό, που δεν υπήρχε το 1,5 εκατομμύριο, να γίνει και για να είναι φτηνότερα, θα πρέπει να πας στη Λαμία. Αλλά αυτό είναι θέμα του Κοντρονιά. Έρχομαι λοιπόν στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Κοντρονιά. Ο κύριος Κοντρονιάς δεν μας αντιμετωπίζει σαν πολιτικός, δηλαδή να αρχίσει και να λέει ναι, ξέρεις αυτό, για να το κάνει δύσκολο ώστε να του προστάμε μεγάλη χάρη, αλλά μόλις του το λέω, προτού τελειώσω τη φράση μου, μου λέει πολιτικά, λέω ναι. Θα δούμε τι θα πούν οι υπηρεσίες. Απευθυνόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοντρονιά, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημάρχε. Φερθήκατε, όχι σε πολιτικός, φερθήκατε. Εντάξει, τι να πω τώρα. Χίλια ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν μετά, αμέσως μετά, λέει τεχνοκρατικά, να δούμε αν μπορεί, αν γίνεται στο βιολογικό. Ερχόμαστε στον κύριο Θεοδωρακόπουλο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ΔΕΙΑΛ, στον κύριο Παναγιωτόπουλο και στους υπόλοιπους μηχανικούς, οι οποίοι οι άνθρωποι έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να τελειώσουν γρήγορα οι μελέτες, οι προμελέτες, για να δουν αν μπορούμε να έρθουμε κι εμείς στην Λαμία, γιατί όλα αυτά πρέπει να πω, μας πίεζε ο χρόνος. Ο χρόνος έπρεπε να τελειώσουμε σε 2 μήνες, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε ούτε αποχέτευση ούτε βιολογικό και θα πληρώναμε και πρόστιμα στα Δήμος. Έτρεξαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, έκαναν ό,τι ήταν να κάνουν και μας είπαν ναι. Εδώ πρέπει να πω ένα ευχαριστώ ζωής σε ένα κοριτσάκι το οποίο δεν το βάζει το μάτι σου. Εδώ. Ένα όμορφο κορίτσι. Αυτό λοιπόν το κορίτσι, η οποία είναι η κυρία Φίκα Βάνα, η οποία είναι μητέρα και τέλεια μητέρα και τέλεια επιστήμων και τεχνοκράτης, μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους, μαζί με τον Σταμάτη Βασίλη, μην ξαναπεί κανείς για δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή, έτσι αν δουλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο του προστάμε πάρα πολλά, γενικά στη θεότητα. Μαζί με τον Θεοδωρακόπουλο, με τον Παναγιωτόπουλο, ξενύχθησαν, τρέχανε, είχαν τις δικές μου αγωνίες, εκτός από τα τεχνοκρατικά τους που κάνανε, είχαν τις δικές μου τις αγωνίες κάθε τόσο, με πιάνει πανικός, να νοσηλεύω με κρυφές νοσηλίες στα νοσοκομεία, γιατί ό,τι πρόβλημα υπήρχε με έπιανε αυτό. Και κάναμε αυτό που κάναμε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, όλους εδώ, που στηρίξαμε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Είναι αυτοί και είναι και αυτοί που απουσιάζουν σήμερα, γιατί
Είναι ο αναπληρωτής δήμαρχος κ. Κονόπουλος με αποστολή για το Δήμο στην Αθήνα. Είναι ο Τσούμας, ο αντιδήμαρχος με αποστολή για το Δήμο στη Θεσσαλονίκη. Και είναι ο Χασιώτης, πέθανε η γιαγιά του. Δυστυχώς. Να είναι καλά εκεί που πάει και να μας βλέπει από ψηλά η γιαγιά του. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι είμαστε εδώ, όλοι οι άλλοι που το στηρίξαμε, γιατί είχαμε και κόντρες. Κόντρες μικροκομματικές. Δεν θα μιλήσουμε όμως για άσχημα πράγματα σήμερα, θα μιλήσουμε μόνο για καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το έργο αυτό είναι ένα έργο που το χρειαζόμασταν εδώ και πολλά χρόνια, τώρα το έχουμε. Είναι αξίας 13.350.000 ευρώ, από τα οποία όλα είναι επιλέξιμη δαπάνη, που σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι τα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δήμος της Λύρας δεν θα πληρώσει τίποτα. Ξανά θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, όλους τους επιστημονικούς συνεργάτες μου, αλλά κυρίως στη Βάνα μου. Χωρίς τη Βάνα αυτό το έργο δεν θα γινόταν. Κύριε Δήμαρχε, συνταγές σας. Είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ξημερίζομαι τη χαρά και τη συγκίνηση του φίλου Δημάρχου της Τηλίδας, του Αποστόλη του Γκλέτσου, γιατί πραγματικά σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τη Στυλίδα και για τον Δημαρχό της, ο οποίος κατάφερε να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα, ένα οξύ πρόβλημα για τη Στυλίδα. Και για το αποχετευτικό σύστημα της. Είναι όμως και μια σημαντική μέρα και για μας, για τη ΔΕΗ Λαμίας, γιατί συνέβαλε τα μέγιστα στην προώθηση και θα αναλάβει και την επίβλεψη και την παρακολούθηση στην πράξη του μεγάλου αυτού έργου της διαχείρισης των υγρών αποδίτων της Στυλίδας. Από τη σημερινή ένταξη για χρηματοδότηση του έργου της Στυλίδας, επιτρέψτε μου να κάνω μερικές σκέψεις και να βγάλω μερικά συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, η ανάγκη της στενής συνεργασίας των Δήμων για την επίλυση και την αντιμετώπιση μεγάλων ζητημάτων και μεγάλων προβλημάτων είναι ανάγκη στην εποχή μας. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι δύσκολα τα οικονομικά και δεύτερον γιατί επιτυγχάνονται οι οικονομίες κλίμακας από τις οποίες μπορεί να προκύψει και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα τέτοιων μεγάλων έργων για το μέλλον. Δεύτερη σκέψη και συμπέρασμα. Η περιβαλλοντική διάσταση του θέματος για την προστασία του οικοσυστήματος υπερχείου Μαλιακού με το έργο αυτό της Στυλίδας αλλά και με τα έργα της ΔΕΙΑΛ συνολικού ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζεται η αποχέτευση και η επεξεργασία των λιμάτων 12 κομοπόλεων, 12 οικισμών οι οποίες βρίσκονται κοντά στο Σπερχείο, κοντά στο Μαλιακό Πόλο. Που σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, εμείς ως Δήμαρχοι θα έχουμε την ικανοποίηση ότι στον τομέα των υγρών αποβλήτων θα παραδώσουμε το οικοσύστημα Σπερχείου Μαλιακού καθαρότερο από ό,τι το παραλάβαμε. Το τρίτο συμπέρασμα και η τρίτη σκέψη έχει σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις ενός τέτοιου μεγάλου έργου όπως αυτό της Στυλίδας. 13 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικά χρήματα θα πέσουν στην αγορά της Φιώτιδας, θα πέσουν στην αγορά της Στυλίδας, θα πέσουν στην αγορά της Λαμίας. Αν βάλετε λοιπόν και τα 33 εκατομμύρια των υπόλοιπων έργων της ΔΕΙΑΛ, καταλαβαίνετε ότι έργα σαν αυτό, πέρα από την περιβαλλοντική τους διάσταση, δημιουργούν ανάπτυξη στον τόπο μας, δημιουργούν κινητικότητα στις επιχειρήσεις, δημιουργούν δουλειά σε εποχές που τις χρειαζόμαστε όλοι. Το τέταρτο συμπέρασμα έχει σχέση με την παρουσία της ΔΕΙΑΛ στα δρόμενα της Φιώτιδας. Δεν μπορώ παρά να εξάρω τη δημιουργική παρουσία της ΔΕΙΑΛ, η οποία αναδεικνύεται ως το κύριο, το πρωταρχικό εργαλείο μελέτης και εφαρμογής
διαχείρισης έργων πόσιμου νερού και αποβλήτων για όλη τη Θεότητα. Η ΔΕΙΑΛ, με ένα υψηλή στάθμης και εμπειρίας επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, προχωρά μελέτες και εντάσσει έργα που παλαιότερα κεντρικές υπηρεσίες αδυνατούσαν να φέρουν σε πέρας. Αξίζει να τονίσω, αγαπητέ Δήμαρχε, ότι η Task Force, η οποία αξιολογεί τις απορροφήσεις κοινοτικών κονδυλίων στην Ελλάδα, κατατάσσει τα έργα της ΔΕΙΑ Λαμίας πρώτα στον κατάλογο τον οποίο έχει αναρτήσει και ο οποίος έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδες. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, θέλω να συγχαρώ το φίλο Δήμαρχο για τη μεγάλη αυτή επιτυχία, να συγχαρώ τη ΔΕΙΑ Λαμίας για τη συμβολή της σε αυτή την επιτυχία και να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλά Χριστούγεννα. Μπορώ να ξαναπώ κάτι. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι από την ομάδα μας λείπουν δικαιολογημένος ο κύριος Ζαργάνης και ο κύριος Καρακώστας και επίσης να πω ότι συνεχίζουμε, όπως έχουμε υποσχεθεί, το μεγάλο μας αγώνα για το περιβάλλον, άρα για την αποχέτευση του παραλιακού μετόπου της Γλύφας και ολοκληρώνοντας όλη την Ανατολική Φθιώτιδα. Θέλω να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Δαρακόπουλο και στον κύριο Δήμαρχο.